το ντότζο, ο χώρος δηλαδή στον οποίο προπονείσαι, αρχίζει σιγά σιγά και επεκτείνεται και πηγαίνει και στους άλλους χώρους που κινείσαι. Και όσο πιο πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό, τόσο πιο πολύ η κοινωνία αρχίζει και γίνεται, αποκτάει αρχές. Μάλιστα. Άρα έχετε πάρει μόνο θετικά από τις πολεμικές τέχνες. Βέβαια. Ωραία. Πολλοί πιστεύουν για τις πολεμικές τέχνες ότι έχουν ένα βαθμό επικινδυνότητας. Τι θα λέγατε στους γονείς που μας παρακολουθούν, ούτως ώστε να τους αποτρέψετε τους φόβους, τους ενδιασμούς που έχουν γύρω από τις πολεμικές τέχνες, με σκοπό να παροτρύνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με οποιαδήποτε πολεμική τέχνη? Ναι. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν κάποιος κοιτάξει τις στατιστικές μόνο, θα δει ότι το καράτε είναι πολύ χαμηλά σε τραυματισμούς. Αντιθέτως, κάποια άλλα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που είναι πιο δημοφιλή κιόλας, αλλά κυρίως δεν έχει να κάνει με ότι είναι δημοφιλή, έχει να κάνει ότι οι άνθρωποι ασχολούνται πρόχειρα. Δηλαδή δεν κάνουν, ας πούμε, διατάσεις πριν πάνε να παίξουν μπάσκετ. Δεν μιλάω για τους επαγγελματίες, εντάξει. Μιλάω ότι πας στη γειτονιά να παίξεις μπάσκετ. Τραυματίζεσαι πολύ εύκολα. Στραβοπατάς, δηλαδή γυρίζεις το αστράγαλό σου και ταλαιπωριέσαι μήνες. Μέσα στο καράτε, επειδή τα πράγματα είναι οργανωμένα και επειδή σίγουρα δεν κάνεις καράτε, ας πούμε, στη γειτονιά με τους φίλους σου, έτσι, θα κάνεις μέσα σε ένα ντότζο επί την υποπτία ενός δασκάλου. Τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, εντάξει, οπότε δεν κινδυνεύεις. Εξάλλου, εγώ αυτό που λέω στους γονείς, γιατί κάνω και σε μικρά παιδάκια μάθημα, όχι τόσο πολύ, πιο πολύ απευθυνόμαστε σε ενήλικες, αλλά έχουμε και κάποια τμήματα έτσι παιδικά. Τα παιδιά μου τα ίδια κάνουν. Αυτό που λέω εγώ στους γονείς είναι το εξής. Την ωφέλεια του καράτε θα τη δει κάποιος όταν το παιδί του είναι 15 χρονών. Δεν θα καπνίζει, δεν θα πίνει. Εντάξει. Δεν θα βρίζει ενδεχομένως. Προϋποθέτω ότι ο χώρος του ντότζο είναι υγιής, έτσι. Εντάξει. Δεν έχουν μπει μέσα στοιχεία. Ενδεχομένως παντού υπάρχουν και κάποιοι που είναι εξαίρεση στον κανόνα, έτσι. Ωραία. Όλο αυτό το όφελος και στην υγεία του και στα μαθήματά του πηγαίνει καλά, γιατί έχει ένα σκοπό, δηλαδή εκτονώνει την ενέργειά του κάπου και έτσι μπορεί, ας πούμε, να δεν έχει αυτή την τρέλα, ας πούμε, που έχει ένας έφηβος. Δεν ξέρει πού να το βάλει κάπου, ας πούμε, αυτό που έχει, έτσι. Οπότε όλο αυτό το όφελος κανένας θα το δει τότε στην εφηβεία, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς, γιατί αν περιμένει τότε όταν είναι ο άλλος στη μεγάλη φούρια του να ξεκινήσει, σε εκείνη την ηλικία σχεδόν ποτέ δεν ξεκινάνε τα παιδιά κάτι. Ωραία. Δηλαδή όσα ξεκινήσουν θα ξεκινήσουν από το δημοτικό και θα πάει έτσι ομαλά μέχρι μετά πάλι οριμάζεις κάπου στο πανεπιστήμιο, όπως το έκανα εγώ δηλαδή. Εντάξει. Και εκεί πάλι πολλοί ξεκινάνε, τουλάχιστον εγώ δηλαδή. Έχω πολλούς μαθητές που είναι φοιτητές. Είναι μια καλή εποχή για να ξεκινήσεις. Ωραία, γιατί έχεις και χρόνο, έχεις και ενέργεια, είσαι ας πούμε στην καλύτερη εποχή σου. Αλλά αν οι γονείς βάλουν τα παιδιά τους από νωρίς στο κανάλι, τότε το νερό θα τρέξει ομαλά και θα ευγνωμονούν, ας πούμε, το Θεό όταν τα παιδιά τους μεγαλώσουν. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες πρέπει να είναι σεμνοί και για ποιο λόγο? Σεμνοί πρέπει να είναι σίγουρα όλοι, και ένας λόγος παραπάνω είναι βέβαια αυτοί που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες, γιατί γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθούν. Εντάξει, δηλαδή όταν, ας πούμε, ένας που έχει την δύναμη
την εξουσία, θα λέει κανένας, έτσι. Γιατί όταν έχεις δύναμη, έχεις ένα είδος εξουσίας. Αυτό το καταχράσε, τότε γίνεσαι κόκκινο πανί, έτσι. Τώρα, το να είναι ένας αδύναμος και αυτό να το βγάλει προς τα έξω με ένα είδος θυμού ή... Εντάξει, εκεί θα τον δικαιολογήσει. Θα πεις από το φόβο του και μόνο, έτσι, μπορεί να αντιδράσει με έναν τρόπο. Ένας όμως που έχει υποτίθεται την ισχύ, ωραία, και θα πρέπει αυτό να το ελέγχει. Γιατί είπαμε ότι κατά κύριο λόγο στον Μπούντο, στις πολεμικές τέχνες γενικότερα δηλαδή, αυτό που είναι ο σκοπός είναι η διαχείριση των φόβων σου και των ανασφαλιών σου, που αυτό πάει και στη διαχείριση γενικότερα της βίας. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι μου λένε, ξέρω εγώ, οι πολεμικές τέχνες είναι βία. Όχι, δεν είναι βία. Οι πολεμικές τέχνες είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη μπούντο. Η λέξη μπούντο είναι το να μην μάχεσαι, δηλαδή να αποφύγεις μια μάχη. Ωραία. Ξαναθυμίζω το ρητό, ας πούμε, το σοφό των Κινέζων, που λέει, ξέρω εγώ, καλύτερα να αποφύγεις μια μάχη παρά να κερδίσεις χίλιες. Δηλαδή, δεν σου λέει παρά να χάσεις χίλιες, παρά να κερδίσεις χίλιες. Εντάξει, έστω και να κερδίσεις, θα υπάρχουν χίλιοι χαμένοι. Τελειώνοντας, κύριε Βελισσαρίου, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για το σύλλογό σας, που βρίσκεται, ώρες προπονήσεων, αν διδάσκεται κάτι άλλο εκτός από το Σορινρίου Καράτε. Ναι. Ο σύλλογός μας βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας. Είμαστε κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, και εκτός από το παραδοσιακό Σορινρίου Καράτε, κάνουμε άλλες δύο τέχνες. Η μία είναι το παραδοσιακό κόμπουντο της Οκινάβας, ματαγιώσι κόμπουντο. Για το οποίο μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Ναι, το κόμπουντο υπήρχε από πάντα στην Οκινάβα, σαν συμπλήρωμα του καράτε, και στην πραγματικότητα πάβεις πια να έχεις γυμνά χέρια, αυτό που είναι το καράτε δηλαδή, και πιάνεις ένα όπλο, αλλά το όπλο δεν είναι όπλο με την έννοια που το ξέρουμε. Είναι παραδοσιακά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε ένα κοντάρι. Υπάρχει το χερούλι από το λιθόμυλο που είχαν. Ήταν δηλαδή, θα λέει κανένας, όπλα τα οποία μπορούσαν να τα κουβαλάνε χωρίς να υποψιάζονται οι άλλοι ότι είναι όπλο αυτό. Τώρα βέβαια στη σημερινή εποχή δεν θα κυκλοφορήσει έξω με ένα γνωστό όπλο. Επίσης είναι το νουτσάκου που το ξέρουμε και από τον Μπρουσλί, ας πούμε, ο Μπρουσλί το κάνει γνωστό. Μάλιστα, άρα το κόμπουντο έχει να κάνει περισσότερο με οπλασκία. Ναι, είναι τα παραδοσιακά όπλα της Οκινάβας, δεν έχουμε σπαθιά. Τα σπαθιά είναι μια τέχνη άλλη που αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία από οργανωμένο στρατό, δηλαδή οι σαμουράοι συγκεκριμένα, που ήταν οι στρατιώτες του βασιλιά, και η Ιαπωνία είχε αναπτύξει μεταλλουργία, εκεί αναπτύχθηκε το κέντο που είναι η τέχνη του σπαθιού, αλλά στην Οκινάβα αναπτύχθηκε αυτό το ένα άλλο είδος, ας πούμε, τέχνης με όπλα, τα οποία είπαμε είναι αγροτικά εργαλεία, τα οποία κουβαλούσαν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους και είχαν μάθει να τα χειρίζονται και σαν όπλα. Μάλιστα. Εκτός από αυτές τις δύο τέχνες διδάσκεται και κάτι άλλο? Ναι, υπάρχει σαν, θα λέει κανένας, το καλύτερό μας, εντάξει, είναι το σουικέντο. Όχι, να μην το πω καλύτερο, ας το πούμε, το ιδιαίτερό μας, αυτό που κάνουμε το ξεχωριστό, έτσι, αυτό που δεν μπορεί να το βρεις πουθενά αλλού, είναι το σουικέντο. Σουικέντο που θα πει η τέχνη της γροθιάς που ρέει σαν νερό, που χτυπάει στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια γροθιά η οποία κυλάει και σε χτυπάει απανωτά όπως θα σε χτυπούσε το νερό, έτσι. Και επειδή ξέρουμε ότι το νερό έχει δύο ιδιότητες, ένα είναι μπορεί, ας πούμε, αν πέσεις πάνω στο νερό άκαμπτος, πονά, είναι σαν να πέφτεις πάνω σε πλάκα τσιμέντου. Αν μπεις μέσα στο νερό, μπορείς να μπεις και να σε απορροφήσει. Οπότε
Αυτό είναι ένα σκεπτικό που ανέπτυξε ο Σενσέι Ταντάση Γιαμασίτα, ο δάσκαλός μας, ο δάσκαλος δηλαδή του δασκάλου μου, έτσι. Και είναι ας πούμε το απόσταγμα των 60 και πλέον χρόνων που ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες, και είναι ας πούμε το παιδί του. Δηλαδή είναι αυτό που έχει παράγει τόσα χρόνια. Και είπαμε ότι δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Είναι, να πω και αυτό ας πούμε, για να δώσω και μια περισσότερη έμφαση, είναι ότι είναι ο πρώτος καρατέκα στην ιστορία του καράτε που έγινε 7 Dan σε ηλικία μόλις 27 χρονών. Ταντάση Γιαμασίτα. Και το 7ο Dan δεν το πήρε από κάποιον τυχαίο. Το πήρε από τον δάσκαλο Τζόσιν Τσιμπάνα, που έχει χαρακτηριστεί στην Ιαπωνία εθνικός θησαυρός. Δηλαδή δεν ήταν ας πούμε δεν είναι ένας τυχαίος καρατέκα. Είναι ένας άνθρωπος που πήγε το καράτε ένα βήμα μπροστά. Εντάξει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι μεταφορείς. Δηλαδή απλά κάνουν καράτε, το μεταφέρουν στην επόμενη γενιά, αλλά κάπου γεννιούνται κάποιοι άνθρωποι που κάνουν το κάτι ξεχωριστό. Μάλιστα. Άρα από ό,τι κατάλαβα, το Σουκέντο είναι και αυτό ένα σύστημα καράτε. Είναι σύστημα, είναι μεταεξέλιξη πάνω στο καράτε, πιο κοντά σε αυτό που λέμε αυτοάμυνα ή μάχη δρόμου. Έχει περισσότερη ρευστότητα, θυμίζει δηλαδή πιο φυσική κατάσταση μάχης. Και τα δύο τα χρησιμοποιούμε, γιατί έχεις να πάρεις πολλά από το παραδοσιακό καράτε, δεν το ακυρώνουμε το παραδοσιακό καράτε. Χτίζουμε πάνω σε αυτό. Οι άνθρωποι παίρνουν τις βασικές αρχές από το πρατησικό καράτε, αλλά μετά περνάνε στο σουκέντο και απελευθερώνουν λίγο, βγαίνουν από το κουτί που λέμε, έτσι. Δηλαδή το καράτε σε βάζει σε ένα κουτί που έχει κάποια όρια. Το σουκέντο σε βγάζει λίγο από αυτό το κουτί και σου δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή πώς θα είναι πιο φυσική η μάχη σου. Και βέβαια είναι ένα σύστημα εν εξελίξη, δηλαδή δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ τιμή μας που ήρθατε σε αυτή την εκπομπή. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια άλλη φορά και εκτενέστερα. Ευχαριστώ και όλους που μας παρακολούθησαν. Και έτσι για να κλείσουμε, να πούμε ότι εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η κοινωνία σήμερα χρειάζεται αυτή την παράδοση που μας έρχεται έστω από την Ανατολή, η οποία δεν είναι με την ελληνική παράδοση. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ξένα για τον Έλληνα. Εντάξει, ακούγονται λίγο ξένες οι λέξεις, αλλά η έννοια δασκάλου μαθητή υπήρχε από πάντα. Δηλαδή, ο Πλάτωνας είχε δάσκαλο. Εντάξει, ο Αριστοτέλης είχε δάσκαλο. Ο Αλέξανδρος είχε δάσκαλο. Δηλαδή, υπήρχε πάντα αυτή η σχέση δασκάλου μαθητή, η οποία έρχεται και μέχρι τις μέρες μας. Και μπορεί να απορροφηθεί σήμερα, και το χρειάζεται σήμερα η κοινωνία, ένα τέτοιο πόλο που θα τραβήξει και θα δημιουργήσει καινούριο πολιτισμό, θα λέει κανένα στην Ελλάδα, έτσι. Όπως έφυγε ο δικός μας πολιτισμός και έχει πάει σε όλο τον κόσμο, και τον έχουν δεχτεί και στην Ιαπωνία και στην Κίνα και τα λοιπά, έτσι πολιτισμός από εκεί έχει έρθει εδώ και στον υπόλοιπο κόσμο και έχει γίνει ανταλλαγή που λέμε πολιτισμών, και είναι σημαντικό να δούμε τα καλά του, να το δέσουμε τα δικά μας στοιχεία, τα δικά μας ιδιομορφίες, θα λέει κανείς. Δηλαδή εμείς δεν κάνουμε ιαπωνικό καράτε, εντάξει, κάνουμε ελληνικό καράτε, και πιστεύουμε κάποια στιγμή να το εξάγουμε πίσω στην Ιαπωνία με καινούρια πληροφορία.